Στις 11.30 το πρωί πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της περιοχής του Αρκαδικού και στην πλατεία του οικισμού τα αποκαλυπτήρια της προτομής του συνταγματάρχη Νίκου Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ο οποίος μπήκε στην πόλη πριν από 100 χρόνια ως ο απελευθερωτής της. Στην προτομή του έγινε κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κύριο Θεόδωρο Καραόγλου και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, ενώ ακολούθησε αμέσως μετά το πανηγυρικό πρόγραμμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αρκαδικού. Αμέσως μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Δραμηνών από το Τορόντο του Καναδά απέδωσε μία αναμνηστική πλακέτα στον Δήμαρχο Δράμας, θεωρώντας με αυτόν τον τρόπο ότι συμβάλλουν και οι Έλληνες από τον Καναδά στον εορτασμό της σημερινής λαμπρής ημέρας της απελευθέρωσης της Δράμας και της συμπλήρωσης 100 ετών από την ημέρα εκείνη. Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα για τη Δράμα, για ολόκληρη την πατρίδα μας, διότι πριν από 100 χρόνια απελευθερώθηκε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια, διότι κύριος συντελεστής αυτής της ελευθερίας ήταν ένας συμπατριώτης μου, ο στρατηγός Νικόλαος Μιχαλόπουλος Αρκαδικός. Πήρε το προσωνύμιο Αρκαδικός από τη μεσαιωνική ονομασία της γενέτειράς μας Κυπαρισίας, η οποία ονομαζόταν Αρκαδιά. Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση για μένα, σαν Αρκαδινός και εγώ, να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να μεταφέρω την αγάπη του λαού της Κυπαρισίας και του Δημοτικού του Συμβουλίου. Βρισκόμαστε στη Μακεδονία. Ένας τόπος για μας μαγικός. Ένας τόπος που από μόνος του μπορεί να σε κάνει και πολεμιστή και ποιητή συνάμα. Γιατί μην έχετε καμία αμφιβολία. Όλα αυτά τα Ελληνόπουλα που έτρεξαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να πολεμήσουν και να δώσουν το αίμα τους, το έκαναν με μια και μόνο πίστη. Ότι τρέχουν για να ελευθερώσουν χώματα ελληνικά, ότι τρέχουν για να ελευθερώσουν ψυχές ελληνικές. Γιάννη Μαθρέμα, παιδί της Δράμας, λείπουν πολλά χρόνια από αυτόν τον τόπο. Η ιστορία δικιά μου είναι ζωντανή. Έχει ζήσει τις σκληρές ημέρες, αυτό που λέμε ελευθερία. Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη του 1941 είναι ζωντανές μνήμες από το όνομά μου. Και είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε αυτά που τα ελευθέρια που παρουσιάζει ο Δήμος Δράμας, να ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο, να αφήνουμε το δολάριό μας, να σας κάνουμε μια κίνηση. Πρώτα απ' όλα, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρός της, σας μεταφέρω τη μεγάλη αγάπη που θρέφει στα πάτρια χώματα εδώ αυτού του τόπου. Αυτό είναι σύμβολο και ινδιάνικο σύμβολο στο Οντέριο, που είναι η λεγόμενη πάπια, το Canadian Geese ονομάζεται. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή να το προσφέρουμε στον Δήμο Δράμας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δραμηνών του Τορόντο για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Δράμας και ιδιαίτερα σήμερα εδώ στα αποκαλυπτήρια της προτομής
του Νικολάου Μιχαλόπουλου Αρκαδικού. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.